Ο απολογισμός και ισολογισμός του 2018 που καταρτίστηκαν με βάση καταστάσεις της γενικής λειψοδοσίας και των δημοσίων οικονομικών υπηρεσιών έχει το ενδιαφέρον του από πλευράς εκτιμήσεων και διορθώσεων σε λογιστικά στοιχεία ή και λογιστικά πρότυπα. Και βέβαια και οι παρατηρήσεις του ελεκτικού συνεδρίου όπως διατυπώθηκαν στην έκθεσή του. Όμως, για μας, αλλά και τον κόσμο που μας βλέπει και μας ακούει, το ενδιαφέρον είναι να δούμε αν εκτιμήσαμε σωστά ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας το 2018 και αν βελτιώθηκε η ζωή της εργατικής λαϊκής οικογένειας ή χειροτέρεψε και βέβαια και να συζητηθεί με τη ματιά της σημερινής επικαιρότητας. Γιατί η κυβέρνηση και ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας μπορεί να λένε ότι χρειάζεται να μπουν τα διεθνή λογιστικά πρότυπα κανονικά στα χαρτιά του κράτους ή ότι πρέπει να μεταβούμε από τον ισολογισμό του κεντρικού κράτους σε έναν της γενικής κυβέρνησης ή ακόμα ότι η υπερφορολόγηση του 2018 ήταν σημαντικά μεγαλύτερη διότι οι φόροι λαμβάνονταν από μικρότερο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν. Όμως, η ουσία είναι ότι αυτή η αντιλαϊκή βάρβαρη πολιτική που εκφράστηκε και αποτυπώθηκε στον προϋπολογισμό του 2018 επί ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζεται και με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας σε βάρος της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων. Και αν θέλετε, ουσιαστική φορολογική ελάβρυση υπάρχει μόνο για τους επιχειρηματικούς ομίλους. Συνεχίζεται η σφαγή σε μισθούς, συντάξεις και ό,τι δικαιώματα έχουν απομείνει, όπως είναι η απελευθέρωση του χρόνου εργασίας, απλήρωτες υπερορίες, εκπεριτροπής εργασίας και τηλεργασία, τα νέα αντιασφαλιστικά μέτρα, η μείωση των εισφορών, η περαιτέρω ιδιωτικοποίηση της επικουρικής ασφάλισης, η ενίσχυση του κεφαλαιοκρατικού χαρακτήρα, ο νέος πτωχευτικός κώδικας, είναι σε συνέχεια των πολιτικών της προηγούμενης κυβέρνησης. Έτσι είναι, φορτώνονται νέα βάρη, τα βάρη της νέας κρίσης στο λαό, θυσιάζοντας την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών στο βωμό της επανεκκίνησης της καπιταλιστικής οικονομίας. Συνεπώς, για μας έχει ενδιαφέρον ο απολογισμός του 2018 από τη Σκοπιά, αν βελτίωσε την αμοιβή της εργασίας, αν βελτίωσε τους όρους παροχής και προστασίας της δημόσιας υγείας, της μόρφωσης των παιδιών του λαού, της εξασφάλισης υποδομών για τη λαϊκή στέγη και των δημόσιων κτηρίων, για την αντισεισμική, αντιπλημμυρική, αντιπυρική προστασία, για αν φτιάχτηκαν σύγχρονες σχολικές αίθουσες, επαρκείς βρεφονηπιακοί σταθμοί, σύγχρονα νοσοκομεία και ούτω καθεξής. Απαντάμε και έχει επιβεβαιωθεί όχι, δεν έγιναν τέτοια πράγματα. Και το εκτιμούσαμε και το λέγαμε το 2018. Γιατί, πρώτον, μπορεί τότε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ να ισχυριζόταν ότι είναι ο τελευταίος προϋπολογισμός σε συνθήκες μνημονίων και η απαρχή της εξόδου της χώρας από τα μνημόνια. Όμως, όλοι οι μνημονιακοί νόμοι παραμένουν, εφαρμόζονται και από τη σημερινή κυβέρνηση και μερικοί τροποποιούνται στο χειρότερο, ακόμα πιο πολύ για τη ζωή του λαού, από στραγγαλισμό συλλογικών συμβάσεων εργασίας μέχρι του δικαιώματος στην απεργία και τα ανεπαρκέστατα μέτρα στα νοσοκομεία, συγκοινωνίες, τόπους δουλειάς, σχολεία για την προστασία από την πανδημία και ούτω καθεξής. Δεύτερον, υπογράφτηκαν την ίδια περίοδο το 2018 πρωτογενή πλεονάσματα μέχρι το 2060. Ύψους 2%. Είναι τα ματωμένα πλεονάσματα για την εργατική τάξη και τη λαϊκή οικογένεια συνολικά. Και συνεχίζονται και σήμερα και ας κάνει κριτική η σημερινή κυβέρνηση ότι είναι ανάγκη μείωση της υπερφορολόγησης που όπως υποστηρίζει καθίσταται δύσκολη λόγω πανδημίας. Και ακόμα λέει ότι μείωσε το υπερπλεώνασμα. Πώς?
βάζοντας το ειδικό αποθεματικό. Δηλαδή, ο Γιάννης έγινε Γιαννάκης. Και βέβαια, την υπερφορολόγηση τη βλέπει μόνο στους επιχειρηματίες και έχει σπεύσει από την πρώτη στιγμή να τους ξαλαφρώσει, μειώνοντας το φορολογικό συντελεστή και μάλιστα πριν την πανδημία. Τρίτον, τυπικά βγήκαμε από τα μνημόνια με ενεργούς τους μνημονιακούς νόμους, αλλά και την ενίσχυση της ευρωπαϊκής εποπτείας στα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης για τον έλεγχο του προσανατολισμού, ενίσχυσης και θωράκισης της ευρωπαϊκής διακυβέρνησης. Και αυτά σηματοδοτούν νέα βάρη στο πλαίσιο της δημοσιονομικής εξυγίασης για τα λαϊκά στρώματα και αυτά τα βιώνουμε. Όπως βιώνουμε και τις ψεύτικες ελπίδες για δίκαιη ανάπτυξη που προπαγάνδιζε ο ΣΥΡΙΖΑ, αφού η ανάπτυξη του καπιταλιστικού συστήματος από την ίδια τη φύση της είναι άδικη, είναι ταξική ανάπτυξη. Το μόνο μέλημά σας είναι η θωράκιση της καπιταλιστικής κερδοφορίας από την αύξηση εκμετάλλευσης της εργατικής δύναμης και αυτό κάνετε είτε είναι προϋπολογισμός του 2018 ή του 2020 ή του 2021, γιατί ιεραρχείτε ό,τι συμφέρει τους επιχειρηματικούς ομίλους, ό,τι ζητάει ο Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων. Το βλέπουμε και σήμερα. Η κυβέρνηση αποφασίζει lockdown, δεν προτείνει όμως μείωση εργάσιμου χρόνου, αλλά αντίθετα προτείνει 10 και 12 ώρα, ενώ παράλληλα διασφαλίζει φορολογία στους μεγάλους ομίλους, λιγότερο από το 5% των φορολογικών εσόδων και την ίδια ώρα αφήνει ακάλυπτο μεγάλο μέρος των ανέργων. Έτσι είναι. Στις συμπληγάδες των ματωμένων πλεονασμάτων και το 2018 έμπαιναν οι λαϊκές ανάγκες, όπως και σήμερα με τη νέα οικονομική κρίση και πανδημία μαζί. Μάλιστα, εάν ανατρέξετε στα πρακτικά εκείνης της περίοδου, εκτιμούσαμε ως κόμμα ότι η ανάπτυξή σας είναι ανεμική, αβέβαιη, προσωρινή, που θα προετοίμαζε τις προϋποθέσεις για την εκδήλωση μιας πιο ισχυρής καπιταλιστικής κρίσης. Φέρναμε σαν παράδειγμα τον τομέα του τουρισμού, που και τότε στην ακμή του οι αλυσίδες των ξενοδοχείων, δηλαδή των μεγαλοξενοδόχων, πλούτιζαν. Ενώ εργαζόμενοι και αυτοαπασχολούμενοι στον τουρισμό στέναζαν και σήμερα στραγγαλίζονται. Το ζούμε σήμερα γιατί η νέα οικονομική καπιταλιστική κρίση που επιταχύνθηκε με την πανδημία και έχει θύματα όχι μόνο αυτά που ανακοινώνονται από τα νοσοκομεία, γιατί και τώρα την πληρώνουν και πάλι οι εργαζόμενοι, ενώ στον αέρα βρίσκονται και χιλιάδες αυτοαπασχολούμενοι στο εμπόριο, την εστίαση και αλλού που οδηγούνται εκ νέου σε καθεστώς αναστολής λειτουργίας. Και όσα εξαγγέλθηκαν εκ νέου, οι προσωρινές αναστολές πληρωμών και τα προγράμματα επιστρεπτέας προκαταβολής των πολύ μικρών επιχειρήσεων δεν καλύπτουν στο ελάχιστο τα αδιέξοδα που αντιμετωπίζουν. Το εισόδημά τους μειώθηκε δραματικά τους τελευταίους μήνες, τα χρέη πολλαπλασιάστηκαν, χιλιάδες οδηγούνται στο ενδεχόμενο χρεοκοπίας και λουκέτου. Έτσι πετυχαίνεται η συγκέντρωση και συγκεντροποίηση με πιο βίαιο τρόπο. Αλλά και σήμερα, στο θέμα κατάρρευσης του συστήματος δημόσιας υγείας, υπόλογες είναι η σημερινή κυβέρνηση και οι άλλες πολιτικές δυνάμεις που μας έφεραν ως εδώ, αφού ποτέ δεν υπερασπίστηκαν ένα σύγχρονο δημόσιο σύστημα υγείας για το λαό. Στον προϋπολογισμό του 2018, στο σκέλος δαπανών, τι είχαμε? Μείωση σε δαπάνες ασφάλισης, περίθαλψης και κοινωνικής προστασίας κατά 1,6 δις. Μείωση στη χρηματοδότηση ΕΟΠΗ κατά 68% σε σχέση με το 2017. Μείωση στη χρηματοδότηση στα νοσοκομεία 28% κατά 370 εκατομμύρια. Γι' αυτό και η σημερινή τραγική κατάσταση στα νοσοκομεία είναι η φυσική εξέλιξη των πολιτικών σας την ώρα που απαιτείτε θωράκιση του δημόσιου συστήματος υγείας, μαζικές προσλήψεις, επίταξη ιδιωτικών δομών
η μεν κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας συνεχίζει να κοφεύει και να εγκληματεί απέναντι στο λαό, τα άλλα αδεκόμματα συνεχίζουν να παίρνουν πολιτικά παιχνίδια, όπως οι προτάσεις για υπουργούς κοινής αποδοχής, που αν μη τι άλλο επιβεβαιώνουν την κοινή τους βάση ως προς την ασκούμενη αντιλαϊκή πολιτική. Γι' αυτό εξάλλου Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ υπερψηφίζεται το παρόν νομοσχέδιο του ισολογισμού 2018. Ωστόσο, ο αγώνας για την υγεία δεν μπορεί να περιμένει και αυτό είναι υπόθεση των εργαζομένων, των υγειονομικών, όλου του λαού. Χαιρετίζουμε τις σημερινές δράσεις σήμερα από εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία που γίνονται στα κέντρα υγείας, στα νοσοκομεία, στους χώρους δουλειάς και στο Υπουργείο Υγείας. Στις δύσκολες μέρες που βιώνουμε προβάλλονται από τους επιστήμονες αμέσως προστασίας της υγείας και το εφαρμόζουμε. Ναι, φοράμε μάσκες, όμως δεν θα επιτρέψουμε να γίνουν φήμωτρο για το δίκαιο και το αναγκαίο σήμερα, την προστασία της υγείας του λαού.